Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια Τετάρτη μαζί σας, Κώστας Σαραντόπουλος απευθείας από το NSTV, άλλο ένα pre-game, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 η ώρα. Έχουμε να πούμε και σήμερα ωραία πραγματάκια για τις αγωνιστικές των ομάδων μας, εδώ για τις τοπικές μας ομάδες Πανιόνιο και Μήλωνα, τα αντίστοιχα τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ του Πανιόνιο και του Μήλωνα. Έχουμε να μιλήσουμε για Super League και αγωνιστική δράση που επανέρχεται το Σαββατοκύριακο. Επίσης έχουμε να πούμε και για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος που δεν τα κατάφερε να πάρει εν τέλει την πρώτη θέση, αλλά προσπάθησε αρκετά. Ιτήθηκε από την Αγγλία και κέρδισε τη Φιλανδία για πρώτη φορά εκτός έδρας. Σε ό,τι αναμέτρηση είχε δώσει μέχρι σήμερα δεν είχε κερδίσει κανένα παιχνίδι εκτός έδρας στη Φιλανδία. Επίσης θα πούμε και για μπάσκετ, θα μιλήσουμε και για τις ομάδες μας στο μπάσκετ, αλλά και για την για το FIBA, γιατί έχουμε και προκριματικά Ευρωμπάσκετ. Η εθνική μας ομάδα δίνει τη μάχη της αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο Παλατάκι, στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας, του ΠΑΟΚ. Δίνει τη μεγάλη μάχη με τη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, μεγάλη μάχη σε παρένθεση, διότι δεν θα έχουμε ακριβώς τους διεθνείς που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, και λέω ότι θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ γιατί θέλουμε νομίζω μία νίκη και έχουμε περάσει στο Ευρωμπάσκετ, δεν έχουμε κάποιο εμπόδιο, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο μέχρι στιγμής. Πρώτη αγωνιστική, θυμάστε, να το πάω έτσι περιληπτικά, γρήγορα, είχαμε κερδίσει τους Τσέχους στο ΣΕΦ. Τότε είχαμε και όλους σχεδόν τους διεθνείς ενεργούς στο πρώτο παιχνίδι. Θεωρητικά και το πιο δύσκολο του ομίλου θα είναι και ήταν. Αλλά εντάξει, δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Πήγαμε στο δεύτερο παιχνίδι με απουσίες. Δεν είχαμε βασικούς παίχτες μέσα στην Ολλανδία. Πήραμε μεγάλο διπλό βάσει τους παίχτες που είχαμε κατεβάσει, την δεκάδα που είχαμε κατεβάσει. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο νίκες και ουσιαστικά και αύριο η λογική λέει θα κερδίσουμε, δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία, αλλά σίγουρα μπάσκετ είναι και γενικά στον αθλητισμό δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ 100%. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που okay, η πρόβλεψη συνήθως κατά 85-90% είναι υπέρ της μιας ομάδας, αλλά έχουμε και τις εκπλήξεις. Λοιπόν, εγώ καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν. Έχω φίλους που μας ακούνε στην Πάτρα, έχω φίλους που μας ακούνε από Σπάρτη, από Θεσσαλονίκη έχουμε φίλους, ο φίλος ο Αντώνης Θεσσαλονίκη, ο φίλος μου ο Γιάννης και συνάδελφος από τη δουλειά που βρίσκεται στην Κύπρο, μας ακούει και από εκεί, μας ακούνε και εκτός Ελλάδας. Και θα είμαστε, να πω και σε αυτούς που μπαίνουν τώρα, ότι θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 η ώρα σήμερα, 9 και 5, να πούμε ό,τι τελευταίο υπάρχει για την αγωνιστική δράση που έρχεται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βεβαίως και εδώ τα της πόλης με Πανιόνιο και Μήλωνα που αρχίζουμε συνήθως κατευθείαν. Λοιπόν, και που είπα κατευθείαν, θα ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό κομμάτι της πόλης μας, τον Πανιόνιο, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει στο τελευταίο μάτι του πρώτου γύρου την πολύ φορμαρισμένη, θα πω εγώ, Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, εκτός έδρας κιόλας, αφού είχε χάσει το ντέρμπι κορυφής από την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στην Κηφισιά με 2-0, πήγε ξανά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, δύο κολλητά ντέρμπι στο τέλος του πρώτου γύρου, δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά δεν έχασε, διότι για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικά κριτήρια πάντα, η ομάδα του Πανιωνίου στάθηκε λίγο και ήταν καλή γενικά, στάθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο της Καλαμάτας, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Ευτύχησε με ένα αυτογκόλ να προηγηθεί, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-1 μέχρι το τέλος του πρώτου ημίχρονου και στο 45 δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης από τον Ντιγκινί. Από εκεί και πέρα η Καλαμάτα είχε την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο και τις κλασικότερες ευκαιρίες να βάλει τον γκολ, να κάνει το 2-1 και να πάρει το παιχνίδι. Ουσιαστικά ο Πανιόνιος μόνο ευχαριστημένος πρέπει να φεύγει από το γήπεδο της παραλίας, όπως λέγεται και στην Καλαμάτα. Και η Μαύρη Θιέλα συνεχίζει και αυτή
τις μεγάλες τις πτήσεις στο φετινό πρωτάθλημα του Super League 2, όντας μια πολύ καλή ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα που βλέπω ότι θα πάει μέχρι το τέλος και οι τρεις ομάδες στις πρώτες θέσεις είναι αρκετά ικανές να διεκδικήσουν την άνοδο μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου του Super League 2 και σίγουρα αναμένεται πολύ ωραίος και καυτός δεύτερος γύρος στην Super League 2, ο οποίος αρχίζει γενομένης, αρχίζει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή ξεκινάνε κάποια παιχνίδια. Να πούμε και λίγο τους αγώνες της Super League 2 που γίνανε το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και δύο ομίλους. Τρομερό παιχνίδι, Καμπανιακός Ηρακλής 3-3, νίκη Βόλου Μακεδονικός 0-3, Αστέρας Τρίπολης Β, ΑΕΚ Β 2-0, Χανιά Κηφισιά 0-3, εύκολα η Κηφισιά. Καλαμάτα Πανιόνιος 1-1, Παναδιακός Ηλιούπολη 0-1 και ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννινα 1-1, Διαγόρας Καβάλα 1-1 και Παναχαϊκή Εγάλεο 2-0. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για όσους μπήκανε τώρα. Ναι, είχα κάνει το πρώτο διάλειμμα για όσους μπήκαν τώρα, γιατί μου στείλατε κάποια μηνύματα.
διαβάζοντας για τη Super League 2 και επίσης ναι, για κάποιους που βλέπω μηνύματα που λέτε για το chat, μπορείτε να μου στέλνετε στο Messenger εδώ. Επίσης να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική που είναι και η πρώτη του δεύτερου γύρου, ο Πανιώνιος παίζει εδώ με τον Αστέρα Τρίπολης Β, ο Παζιάννα παίζει με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, η Καβάλα με τη Λάρισα, η Κηφισιά με τον Παναργιακό, ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου Καμπανιακός, Μακεδονικός Διαγόρας, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Όλα αυτά τα μάτια είναι την Κυριακή. Και τη Δευτέρα Εγάλεο Ηλιούπολη και Καλαμάτα Χάνια. Αυτά είναι και τα παιχνίδια της Super League 2. Ο Πανιώνιος έχει ακόμα πολλές ελπίδες γιατί παλεύει για την άνοδο. Σίγουρα η πορεία θα δείξει μέχρι που είναι ικανός να φτάσει φέτος. Πάντως υλικό υπάρχει. Από εκεί και πέρα η πραγματική εικόνα της ομάδας θα φανεί και στον αγωνιστικό χώρο. Όπως έχει φάνει κιόλας μέχρι στιγμής, δεν τα πάει άσχημα η ομάδα, να πούμε. Έχει, εκτός από το ντέρμπι με την Κηφισιά που τα γκολ προέλθαν από δύο λάθη, στα άλλα παιχνίδια νομίζω ότι σχετικά είναι αρκετά καλός. Να πούμε τώρα, αφού είμαστε στον Πανιώνιο, ότι μετά από δύο ήττες και κακές εμφανίσεις με Λαύριο και Καρδίτσα επέστρεψε δυναμικά με νίκη στην Α1 κόντρα στον Άρη με 79-62 στην Γλυφάδα για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν GBL, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ξέφυγε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, παρά τις προσπάθειες που έκανε η ομάδα του Καστρίτη για να επιστρέψει στο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε. Ο Πανιώνιος ήταν πολύ πιο εύστοχος από τον Άρη. Ο Άρης είχε και βασικότατες απουσίες. Να πούμε επίσης ότι ο Πανιώνιος ερχόταν από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα και βρισκόταν και αυτό στο 3-3 μαζί με τον Άρη, οπότε ήταν το ντέρμπι για την πρώτη εξάδα. Πανιώνιος, πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν 18-16, μετά δεν συνάντησε δυσκολίες, πήρε διαφορά. Ο Άρης προσπαθούσε με τον Τολιόπουλο, ο οποίος πυροβολούσαν λέει τα έξω από τα 6,75 με τρίποντα. Σε κάποια φάση πρέπει να έχει 7 στα 17 τρίποντα. Αλλά δεν έφτανε μόνο το Λιόπουλος, λείπανε και άλλοι του Άρη, τραυματίας ο Μποχωρίδης, ο Καστρίτης αναγκάστηκε και έβαλε και πιτσιρικάδες μέσα, πήραν το βάπτωμα του Πυρός, οπότε σίγουρα η εμπειρία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Πανιώνιος έχει παίχτες όπως ο Γκίκας, όπως δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Όπως είπα, ο Γκίκας και ο Μιλεντίγεβιτς, οι οποίοι είναι ικανοί παίχτες από μακριά και σκοράρουν. Έτσι ο Πανιώνιος βρήκε εύκολο διάβα, παρότι ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα να το πούμε, και κατάφερε και πήρε την νίκη που τον έφερε στο 4-3, σκορ 79-62. Για την ιστορία, τα δεκάλεπτα 18, 16, 44, 27, 59, 42 και 79, 62. Συνεχίζουμε με Πανιώνιο. Περνάμε στο Βόλεϊ, στην Pre-League. Η ανδρική ομάδα του Πανιώνιου προηγήθηκε στα σετ 11-25 στην Καλαμάτα απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική. Οι γηπεδούχοι πήραν δύο συνεχόμενα σετ στην παράταση 26-24 και άμεσα τα κατέστησαν εύκολα. Και το τρίτο με 25-13 για να πάρουν το τρίποντο. Η Καλαμάτα είναι πρωτοπόρος με 8 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος έμεινε στους 4 και βρίσκεται στην 5η θέση. Τέλος για την γυναικεία ομάδα Πόλο που ιτήθηκε με 10-12 από την ελλαδική The Chan στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έγινε
στο κολυμπητήριο της Νέας Σμύρνης για τη φάση του EuroCup γυναικών. Προημιτελική φάση να τονίσουμε. Δεν τα κατάφεραν οι αθλήτριες του Άσου Παπαναστασίου που βρέθηκαν πίσω στο σκορ και στα πρώτα 2 λεπτά με 5-8. Αλλά με ένα καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο γρήγορα μείωσαν στο 7-8. Προσπάθησαν μέχρι το φινάλε, αλλά το τελικό σκορ 12-10 δείχνει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε για να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού, του EuroCup. Να πούμε ότι σίγουρα θα υπάρξει και ρεβάνς, απλά θα είναι αρκετά δύσκολο εκτός έδρας πλέον, με μια ομάδα που είναι αρκετά καλή και φημισμένη να κάνει πορείες στο ευρωπαϊκό πόλο. Για όσους ασχολούνται και με το πόλο την ξέρουν σίγουρα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και για το μπάσκετ πριν νωρίτερα, ότι στον αθλητισμό γίνονται τα πάντα, μπορεί να υπάρξουν τρομερές ανατροπές σε όλα τα αθλήματα, το έχουμε ξαναδεί το έργο και σε πολλά άλλα αθλήματα. Και κλείνοντας να πούμε ότι υπάρχει και ημερομηνία και ώρα ρεβάνς, 30 Νοεμβρίου στις 8.30 ώρα είναι η μεγάλη ρεβάνς. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Πανιόνιο, πάμε στα τη Super League. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, εκεί που η Ελλάδα δεν κατάφερε δυστυχώς να πάρει την πρώτη θέση και να βρεθεί εκείνη στην κατευθείαν βασικά να ανέβει στο League A του Nations League, πώς λέγεται αυτό, είναι και καινούριο κιόλας, υπάρχει εδώ και 3 χρόνια στη ζωή μας το Nations League. Ουσιαστικά θα παίξει τα αρέστα της με μια εκ των Σκωτία, Ουγγαρία, Σερβία και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι άλλη μία, όποιος την ξέρει από τους φίλους μας ακούνε για να μην παίρνω τώρα και ψάχνω, μπορεί να μας τη γράψει. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα ελπίζει με μια καλή κλήρωση να πετύχει την νίκη και να προκριθεί στην, δεν θυμάμαι αν έχει τελική φάση στο Nations League, είναι, βασικά δεν, νομίζω ότι είναι διπλά τα παιχνίδια με όποια κληρωθεί και άμα καταφέρει με σκορ τερμάτων να είναι από πάνω, σίγουρα θα πάρει εκείνη την νίκη και την άνοδο στη League Alpha του Nations League, γιατί είναι λίγο περίεργα. Από εκεί και πέρα, βλέπω εδώ έρχονται τα μηνύματα κατά ρυπάστο μεταξύ. Έχω στείλει χαιρετίσματα Γιάννη, αλλά φαίνεται άργησε να μπει. Σε είπα, μας παρακολουθούν και εκτός Ελλάδος, λέω, στην Κύπρο. Έχουμε φίλους και στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η Ελλάδα στα παιχνίδια που έδωσε στο Nations League έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο και σίγουρα αναμένει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ακόμα καλύτερο. Είδαμε και τη συμμετοχή του Μουζακίτη, που μόνο θετικό μπορεί να, πρόσημο μπορεί να δείξει. Ασχέτως ότι μπήκε στις καθυστερήσεις, επειδή το άκουσα και αυτό, εντάξει, τον έβαλε στις καθυστερήσεις και ότι ήταν και 0-2 το μάτς έχει κρυθεί. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι πήρε την ευκαιρία και το βάπτον του πυρός ένας παίχτης ο οποίος έχει εμπιστευτεί η ομάδα του εδώ και 2-3 μήνες. Την έχει εμπιστευτεί ο προπονητής του στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ και έχει κάνει και πολύ καλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, οπότε σίγουρα του αξίζει που βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής και μακάρι να βρεθούν και άλλοι νέοι παίχτες να ενισχύσουν το δυναμικό της Εθνικής, από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σημασία, αρκεί να βγάζουμε νέους παίχτες, γιατί βλέπετε ας πούμε οι άλλες χώρες, βλέπετε, εντάξει δεν θα συγκρίνω με την Ισπανία, που οι Ισπανοί έχουν Γιαμάλ, έχουν Νίκο Βίλιαμς, έχουν Πέδρι και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, okay, δεν είπα να γίνουμε Ισπανία, αυτό αποκλείεται να γίνει. Δεν έχουμε ακαδημίες τόσο καλές εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, προσπάθεια γίνεται τώρα τελευταία από τους 4 πρώτους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Προσπαθούν, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα στις ακαδημίες. Βλέπουμε ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει αρκετούς παίχτες, ο Ολυμπιακός βγάζει, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει, η ΑΕΚ επίσης έχει αρχίσει και εκείνη από τις ακαδημίες και παίρνει νέα ταλαντούχα παιδιά. Αυτό είναι πολύ θετικό για τη συνέχεια, γιατί πρέπει,
μεγαλώνουν, δεν το λέω με κακό τρόπο, μεγαλώνουν και οι ήδη διεθνείς που υπάρχουν, να ακολουθήσει φουρνιά υψηλού επίπεδου, καλύτερου επίπεδου θα δείξει, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αντίστοιχα. Απλά επειδή τώρα μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αναφέρομαι κυρίως στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, ναι, πριν περάσουμε στην Super League, να πω επίσης ότι σήμερα γίνανε και κάποια παιχνίδια το βράδυ για όσους ασχολούνται με τα προκριματικά του Μουντιάλ που έχουν αρχίσει ήδη στη Νότια Αμερική. Η Κολομβία ιτήθηκε από το Εκουαδόρ 0-1. Δεν ξέρω αν το περιμένατε αυτό. Στοιχηματικά και πάντα όσοι παίζετε. Η Αργεντινή κέρδισε δύσκολα 1-0 το Περού. Η Χιλή 4-2 τη Βενεζουέλα. Και η Βραζιλία γκέλαρε 1-1 με την Ουρουγουάη. Γκέλαρε, όχι, δεν γκέλαρε. Η Ουρουγουάη είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει αρκετά ταλαντούχους παίχτες μέσα. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στην Ουρουγουάη αγωνίστηκε και ο Πελίστρη του Παναθηναϊκού και ήταν αρκετά και θετικός από όσο διάβασα εδώ πέρα. Δεν είδα το παιχνίδι. 1-1, σημαντικός βαθμός για την Ουρουγουάη μέσα στη Βραζιλία και στη βαθμολογία μέχρι στιγμής πρώτη είναι η Αργεντινή με 25 βαθμούς, νομίζω ταλαντεύεται ήδη 5 βαθμούς από την Ουρουγουάη. Δεύτερη Ουρουγουάη, τρίτο το Εκουαδόρ, τέταρτη Κολομβία, πέμπτη Βραζιλία, έκτη Παραγουάη, 7η η Βολιβία. Μέχρι αυτή τη στιγμή στις πρώτες 6 περνάνε απευθείας στο Μουντιάλ και ο 7ος θα παίξει play-off μπαράζ για να πάει. Η Βενεζουέλα 8η 12 βαθμούς, η Χιλή 9 στην 9η θέση και το Περού 10ο στην 7η θέση. Αυτά για τα προκριματικά της Νοτιοαμερικής. Χαιρετίσματα να δώσω και στο φίλο τον Κυριάκο που μας ακούει και στον Νίκο. Ναι παιδιά, εγώ το έχω πει, βλέπω εδώ τα μηνύματα γι' αυτό. Εγώ το έχω πει παιδιά, όσοι θέλετε μπορεί να έρθετε καλεσμένοι. Η εκπομπή είναι κάθε Τετάρτη 8 με 9. Μπορείτε να έρθετε να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητικό, ό,τι είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Με ό,τι είχε ασχοληθεί ο καθένας πολύ, ακόμα και με box. Και περνάμε στη Super League 2, που ξέρω ότι σε κάποιους έλειψε, σε κάποιους δεν έλειψε. Αλλά γενικά γίνεται καλό πρωτάθλημα φέτος στην Super League 2. Στη Super League, με συγχωρείτε, και στη Super League 2, αλλά και στη Super League. Λοιπόν, 12η αγωνιστική. Ξεκινάμε το Σάββατο 7.30 ώρα Καλυθέα, την Παρασκευή 22.11 Καλυθέα Πανσεραϊκός. Εδώ θέλω σίγουρα πρόβλεψη από τους τρεις κυρίους που μας ακούνε, Νίκος, Γιάννης και Κυριάκος, γιατί είναι και ειδικοί. Ο ένας τουλάχιστον είναι ειδικός και στο στοίχημα, να μας δίνει και τις προβλέψεις του. Λαμία Όφη το Σάββατο στις 5 η ώρα. Επίσης το Σάββατο στις 7.30 Άρης Βόλος. Πάμε στην Κυριακή. Δύσκολη και περίεργη έξοδος του Παναθηναϊκού στις 5 ώρα στον πολύ φορμαρισμένο και καλό Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ακολουθεί επίσης δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ γενικά σε μια έδρα όπου ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ζήτημα να έχει πάρει τελευταία 10 χρόνια 3 βαθμούς και μιλάω για την Τρίπολη. Μια έδρα η οποία δεν τον πάει τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάστε καλά, το έχει πει και παλιότερα ο Σαλμπιγκίδης, είναι η μόνη έδρα που έφτιανα αίμα για να περάσω. Σίγουρα ο φίλος μας ο Αντώνης που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, που είναι και φίλος του ΠΑΟΚ, θα το ξέρει καλά. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ λοιπόν σε 7.30 ώρα. Να θυμίσουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Το μεγάλο ντέρμπι σε 8.30 ώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και εδώ σπουδαίο παιχνίδι αναμένεται, γιατί θα αλλάξει σίγουρα, μάλλον, όχι σίγουρα, μάλλον θα αλλάξει βαθμολογικά πολύ τα πράγματα. Και κλείνουμε το παιχνίδι της Δευτέρας στις 6 το απόγευμα. Ατρόμητος Λεβαδιακός. Σίγουρα δύσκολη αγωνιστική. Η μεγάλη πλην του ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Άρης σχετικά έχει πιο εύκολο έργο, αλλά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεν έχουν εύκολο έργο. Έχουν δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με καλές ομάδες στις έδρες τους, αλλά κυρίως με φορμαρισμένες ομάδες στα τελευταία παιχνίδια, όπως ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά ο Πανετολικός δεν μπορώ να πω ότι είναι στα τελευταία παιχνίδια, είναι από την αρχή του πρωταθλήματος
Φορμαρισμένος και μέχρι στιγμής είναι η έκπληξη, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Βαθμολογικά τώρα, να πούμε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 21 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με τον Άρη επίσημα 21 βαθμούς, έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση, τέταρτος έπεσε ο ΠΑΟΚ στους 20 βαθμούς, πέμπτος ο Παναθηναϊκός στους 19, έκτος ο Πανετολικός στους 18, μιλάμε για ντέρμπι τώρα, θα γίνει την Κυριακή, χαμός. Έβδομος έχει ανεβεί ο Αστέρας Τρίπολης στους 16 βαθμούς, επίσης και αυτός πολύ ψηλά, ο Όφης στους 15-8 και από εκεί και πέρα στην κόκκινη ζώνη που είναι η 1η μέχρι την 14η, ο Ατρόμητος με 14 βαθμούς στην 1η θέση, ο Πανσεραϊκός με 10 στην 10η θέση, ο Βόλος επίσης με 10 στην 11η θέση, ο Λεβαδιακός που πήρε σπουδαία νίκη με ανατροπή κόντρα στο Βόλο, σκαρφάλωσε στην 10η θέση και 9 βαθμούς. Καλυθέα 13η θέση χωρίς νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα με 7 βαθμούς και η Λαμία Ουραγός με 7 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός γίνεται πάνω, χαμός γίνεται και κάτω και φέτος βλέπω στα play-off και στα play-out να κρίνονται πρωταθλήματα και σωτηρίες. Οπότε μακάρι να συνεχιστεί έτσι το πρωτάθλημα, να είναι ανταγωνιστικό μέχρι το φινάλε και θα δούμε. Είδαμε πέρσι ένα τρομερό πρωτάθλημα. Ο πρωταθλητής βγήκε στην τελευταία αγωνιστική και ήταν ο ΠΑΟΚ, το είχα πει δίκαια, με 4-4 στα play-off που έκανε κόντρα στους όλους τους μεγάλους. Οπότε το είχε πάρει και δικαιωματικά, το πήρε το πρωτάθλημα. Και έφτασε και το πήρε κιόλας και μέσα στο Χαριλάου κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό του. Σίγουρα πολύ καλό αυτό για τους φίλους του ΠΑΟΚ να σηκώνουν πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου και σίγουρα επίσης πολύ κακό για τους φίλους του Άρη να βλέπουν τον ΠΑΟΚ να κερδίζει μέσα στην έδρα του τελευταία αγωνιστική και να σηκώνει πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά από τη Super League. Πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένω μηνύματά σας, ήδη δονείτε το τηλέφωνο να τα διαβάσω στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, δονείτε το τηλέφωνο. Χαιρετίσματα δίνω, αρχίζω και ξαναδίνω, γιατί βλέπω μπαίνουν και καινούργια άτομα. Να δώσω στο φίλο μου το Γιώργο που μας ακούει εδώ από Νέα Σμύρνη. Στο φίλο μου το Θοδωρή να δώσω επίσης χαιρετίσματα, επίσης εδώ από Νέα Σμύρνη, Πανιονάρα. Α, να δώσω και στο φίλο μου τον Κώστα που μας ακούει, είναι φίλος του Κυριάκου, είναι οδηγός ταξί. Έχει στείλει και ο φίλος του Κυριάκου στην άλλη Ταρίφας, λέει ο Κώστας ο Ταρίφας, για να το καταλάβει. Παιδιά, χαιρετίσματα σε όλους. Κυριάκο, σου έχω πει 6 Δεκέμβρη, σε χρειάζομαι. 6 Δεκεμβρίου θα σε χρειαστώ. Προσοχή στο δρόμο, πάντα αποδηγείτε εσείς που δουλεύετε έξω στο δρόμο, και τηρούμε τα όρια ταχύτητας ώστε να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ό,τι μήνυμα σκάει το βλέπω και το διαβάζω. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Στο φίλο μου τον Άγγελο να στείλω, στο Βάρε Φούντου, έλα ρε, στο Γιώργο το Φούντου στέλνω επίσης. Έχουμε σήμερα αρκετό ακροατήριο. Να πω ότι στο τέλος της εκπομπής και γενικά κάθε εκπομπής που γίνεται, ότι ανεβαίνει μαγνητοσκοπημένη την επόμενη μέρα, μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα της επόμενης ημέρας ανεβαίνει και στο YouTube, το οποίο το link και γενικά μπορείτε να το βρείτε στο προφίλ μου Κώστας Σαραντόπουλος, το ξαναλέω, Κώστας Σαραντόπουλος στα ελληνικά, στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, εκεί ανεβαίνει, και στην προσωπική μου σελίδα επίσης στο Facebook. Εντάξει, σίγουρα σήμερα θα με ακούτε, είμαι κάπως κρυωμένος, οπότε με συγχωρείτε γιατί άμα ακούτε κάπως περίεργα τη φωνή μου και εμένα. Συνεχίζω εγώ κανονικά. Περνάμε και να πούμε και για μπάσκετ. Είχαμε διάβολη εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Έχουμε και εθνικές, όπως προανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτή την εβδομάδα. Αλλά θα ξεκινήσω με Ευρωλίγκα. Σήμερα ξεκινάει η 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Απόψε σε 40 λεπτά από τώρα, στις 9.30 ώρα, Virtus Bologna Fenerbahce. Δύσκολη έξοδος για τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία μέχρι στιγμής, και σίγουρα δεν ξέρω αν το περιμένατε κάποιοι ότι η Φενέρ θα είναι στην πρώτη θέση. Εντάξει, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στην έδρα της, οπότε σίγουρα αυτό ήταν ενθαρρυντικό και για εκείνη, αλλά και ότι έχει μια σκληρή έδρα και οι οπαδοί της κάνουν μια καυτή ατμόσφαιρα γενικά, κυρίως μέσα στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα έχουμε αύριο Πέμπτη νωρίς 7.30 ώρα Ανατολού Εφές Παρί. Εδώ εγώ δεν ξέρω τι να πω, άμα το έπαιζα στοίχημα δεν θα το έπαιζα καν αυτό το παιχνίδι. Η Παρί φέτος είναι μια τρομερή ομάδα, είναι μια Παρί, τι να πω, η Παρί Σεν Ζερμέν του Ιμπραήμοβιτς και του τέτοιο. Είναι καμία σχέση, δηλαδή δεν την περιμένω με αυτή την Παρί να σαν σταχτοπούτα, πώς να την πω τώρα, καινούργια στην ομάδα στην Ευρωλίγκα, να καταφέρει να βρίσκεται στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγκας. Εντάξει, πήρε το EuroCup πέρσι, έκανε εκπληκτική σεζόν, έχει κρατήσει εδώ και 2-3 χρόνια τον ίδιο κορμό, και σίγουρα και ο κόσμος, εντάξει, δεν έχει σκληρή έδρα, καμιά έδρα τρομερή, ξέρω εγώ, με σκληροτράχυλους οπαδούς, αλλά όσοι πάνε το γεμίζουν το γήπεδο, κυρίως με τα μεγάλα ονόματα, με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, το γεμίσανε, εντάξει, πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Λογικό, έχει κάνει 3-4 sold out εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, στα παιχνίδια που έχει παίξει. Έδειξε ότι δεν είναι να την υποτιμάς καθόλου, ο Παναθηναϊκός την υποτίμησε, εντάξει, στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, αλλά την υποτίμησε εκείνη τη μέρα και γι' αυτό και την πάτησε.
Από εκεί και πέρα τελικά δεν ήταν έκπληξη η νίκη της κοντρά στον Παναθηναϊκό, γιατί κέρδισε την περασμένη αγωνιστική, νίκησε μέσα στην Μπαρτσελώνα με, να σας πω ακριβώς το σκορ, κατοστάρα της έβαλε κιόλας άμα θυμάμαι καλά, ναι, 87-103, τη διέλυσε, 14 πόντους διαφορά της έριξε. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι η Πάρη θα χάσει την Μπαρτσελώνα με πάνω από 14 πόντους στο Παρίσι, ίσα ίσα την πάω την κερδίσει κιόλας, σε περίπτωση λέμε ισοβαθμίας που εγώ δεν το πιστεύω, εντάξει. Σαν νέα ομάδα δεν νομίζω ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα η Παρή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, εντάξει. Γιατί βλέπουμε και η Μπάγερ επίσης κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. Η προηγούμενη αγωνιστική που είχαμε διαβολοβδομάδα, ξεκινάω από τα παιχνίδια τα πρώτα. Ήταν το πρώτο στις 7 και 8 του μηνός. Όχι, με συγχωρείτε, στις 12 του μηνός και 13. 12 του μηνός είχαμε τα περισσότερα παιχνίδια. Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ σε ένα μάτσο που ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και λίγο στα μισά του τέταρτου το πήρε η Φενέρ στο τέλος, ήταν πιο εύστοχη. Αυτός ο Έντουαρτς της Μπάγκερ κάνει παπάδες, δεν ξέρω, του χρόνου δεν νομίζω ότι θα παίζει στην Μπάγκερ, θα πάρει μεταγραφή σίγουρα για κάποια μεγάλη ομάδα, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα. Οι δύο αιώνιοι δεν ξέρω αν μπορούν να ασχοληθούν με την περίπτωσή του, γιατί νομίζω ότι είναι καλά στα γκάρτ. Δεν ξέρω βέβαια. Εντάξει, αυτό εγώ το λέω τώρα. Εγώ μπορεί το καλοκαίρι να θέλω να κάνω μια αλλαγή πάλι, όπως έκανε ο Αταμάν φέτος. Παραδείγματος χάρη λέω, που έδιωξε τον Βιλντόζα και πήγε στον Ολυμπιακό Βιλντόζα και πήρε τον Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπη. Που πέρσι ο Λορέντζο Μπράουν, αφού τραυματίστηκε και ο Baldwin που ήταν ο MVP της Μακάμπη πέρσι στη σειρά, στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, τράβηξε το κουπί μόνος του και πήγε να περάσει μόνος του τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Κόλσον και τον Ίμπο που ήταν οι δύο συμπαραστάτες του. Ένας εξαιρετικός παίχτης ο Λορέντζο Μπράουν και νομίζω ότι του βγαίνει του Παναθηναϊκού αυτή η ανταλλαγή μέχρι στιγμής. Εντάξει, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δεν είναι καλός παίχτης και ο Βιλντόζα ή ο Μπράουν. Απλά εντάξει, νομίζω ότι δεν τέριαξε ο Βιλντόζα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό έχει αρχίσει, εντάξει, μέτρια προς καλά μπορώ να πω. Οπότε μπορεί να ταιριάξει τον Ολυμπιακό καλύτερα ο Βιλντόζα. Λοιπόν, αλλά συνεχίζουμε να πούμε και τα μάτς που γίνανε. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 93-87 και Ολυμπιακός Βιλερμπάν 94-92. Καταλαβαίνετε, όχι καταλαβαίνετε, τα είδατε και τα παιχνίδια περισσότεροι. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε τρομερά απέναντι στη Βιλερμπάν. Πρέπει να φτάσει το τελευταίο δίλεπτο, το τέταρτο δεκαλέπτο, για να κερδίσει τη Βιλερμπάν. Βιλερμπάν η οποία φέτος δεν κάνει και τίποτα ιδιαίτερο, προτελευταία είναι, αλλά έχει το Μαλεντόν, ο οποίος κάνει τρομερά παιχνίδια. Κάθε ομάδα έχει από ένα αστέρι, δηλαδή φέτος είναι έκπληξη πολύ η Ευρωλίγκα. Εκτός από την Άλμπα που είναι τελευταία, οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να κερδίσουν οπουδήποτε και ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε φέτος στην Ευρωλίγκα με αυτά που έχουμε δει. Σίγουρα υπάρχουν δυναμικές των ομάδων, αλλά μέχρι στιγμής που ακόμα είναι αρχή, όλα μπορούν να γίνουν. Εντάξει, μετά το Φλεβάρι που φορτσάρουν οι ομάδες καλύτερα και στρώνουν πιο καλά τα ρόστερ, σίγουρα αλλάζει το πράγμα και μετά μετράει καθαρά και αγωνιστικά το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα, δυσκολεύτηκε με τη Βιλερμπάν, κέρδισε με το αγαπημένο του σκορ μέχρι τη νίκη του επί της Μακάμπη της προάλλες 94-92, βάλε πάλι 94 πόντους. Βεζένκοφ, Φουρνιέ πρωταγωνιστές. Να πούμε ότι ο Βεζένκοφ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ προχθές στο Παλατάκι και θα απουσιάσει 2 εβδομάδες. Έπαθε κάταγμα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, σε κάποια φάλαγγα αν δεν κάνω λάθος, και θα απουσιάσει 2 εβδομάδες. Ξεκίνησε ήδη από θεραπεία. Επίσης και ο Παναθηναϊκός 93-87 τη Μακάμπη, πάρα πολύ δύσκολα και εκεί. Η Μακάμπη στο ημίχρονο προηγούταν με 10 πόντους. Γενικά η Μακάμπη, αν έχετε παρατηρήσει, είναι μια ομάδα που έχει βάλει πολύ ζόρι στον Παναθηναϊκό από πέρσι, από το πρώτο παιχνίδι πέρσι πριν τα play-off που παίξανε και το κέρδισε καταρχάς 2 φορές πέρσι. Έτσι, 2 φορές στην κανονική διάρκεια τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό η Μακάμπη. Αλλού έκανε γκέλες και δεν. Αλλιώς μπορούσε άνετα στη ισοβαθμία να έχει πάρει το πλεονέκτημα της έδρας η Μακάμπη. Μια ομάδα η οποία δεν έχει έδρα εδώ και 2 χρόνια. Και έπαιζε πέρσι τουλάχιστον που είχε εξαιρετικό ρόστερ, έπαιζε φοβερό μπάσκετ. Και πιστεύω πέρσι, αν είχε έδρα η Μακάμπη, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Εφόσον του έκανε
όπως του κάνει το break. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εύκολο να κάνει ο Παναθηναϊκός break μέσα στο Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι το Γιάντε Λιάου, όπως λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο της Μακάμπη, πάντα ήταν ένα κολαστήριο. Όποιος παίρνει από εκεί, λέγαμε ότι είναι έδρα τετράδας ξεκάθαρα. Ξέπαιρνε νίκη εκεί μέσα. Το είχε κάνει παλιότερα ο Παναθηναϊκός γενικά. Αλλά θα ήταν διαφορετικά, πιστεύω, τα play-off. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο. Πάλι έβαλε ζόρια στον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 4ο δεκάλεπτο ήταν μπροστά. Στα μέσα και προς το τέλος του 4ου δεκαλέπτου που τελείωνε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έκανε ανατροπή με πρωταγωνιστές τον Οσμάν και τον Ναν. Για άλλο ένα παιχνίδι, ο Ναν. Κατάφερε και πήρε το παιχνίδι. Ο Λεσόρ ήταν επίσης πολύ καλός. Και ο Παναθηναϊκός πάλι με δυσκολία κατάφερε να κερδίσει τη Μακάμπη και να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις μαζί με τον Ολυμπιακό παρέα. Η Παρτιζάν, η οποία δεν λέει να σηκώσει κεφάλι, ιτήθηκε με 8 πόντους από την Μπαρτσελώνα. Η Παρή νίκησε τη Ζαλγκίρις με 83-77. Η Παρή κάνει εξυπηρετική σεζόν, το είπα και νωρίτερα. Η Άλμπα, ένα μάτσο φαίνονταν χαμένο, το πήρε στην παράταση με το Μιλάνο. Το οποίο Μιλάνο μετά κέρδισε την Παρτιζάν. Δηλαδή φοβερή Ευρωλίγκα φέτος. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτά που γίνονται. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που γίνονται. Μονακό ητήθη από τον πολύ καλό φέτος Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφερόπουλου. Και κλείνοντας, η Μπασκόνια ητήθηκε από την Ανατολού Εφές δύσκολα 84-89 μέσα στην έδρα της. Έκανε δύο ήττες η Μπασκόνια. Έχασε και από την Μονακό στο δεύτερο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας που περνάω αυτή τη στιγμή. Μπασκόνια Μονακό 75-87. Η Μπασκόνια δεν είναι ούτε φέτος καλή. Εντάξει, έχει κρατήσει τον Χάουαρντ, έχει και ελληνικό η εκπροσώπηση τον Ρόγκα Αβόπουλο. Έχει τον Μονέκε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης και συμπάθειά μου, λατρεία μου, ο Μονέκε, τον συμπαθώ πολύ σαν παίχτη, μου αρέσει κιόλας. Αλλά δεν κατάφερε, μόνος του έπαιζε ο Μονέκε. Ο Χάουαρντ, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός σκόρερ πέρσι, φέτος δεν έχει αρχίσει όπως πέρσι. Δεν έχει αρχίσει γενικά όπως τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πολύ άστοχος. Σίγουρα όμως είναι μια ομάδα που άμα την υποτιμήσεις μπορεί να σου κάνει έκπληξη και το λέω αυτό σαν παρένθεση τώρα, γιατί θα περάσω στην αγωνιστική που έρχεται αύριο και μεθαύριο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός πάει στο Κάουνας, δύσκολη έδρα και το Κάουνας, αλλά και η Μπασκόνια είναι δύσκολη ομάδα, δεν θέλει υποτίμηση, γιατί και πέρσι θυμάστε ο Ολυμπιακός την υποτίμηση και ιτήθηκε μέσα στο ΣΕΦ, οπότε δεν θέλει υποτίμηση. Και το κακό είναι ότι ο Χάουαρτ είναι πολύ κακός. Και λέω είναι κακό και όχι καλό, γιατί αυτοί οι παίχτες μπορεί ξαφνικά γυρνάνε το τσιπάκι και να τα βάζουν παντού. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Γενικά είναι μια ισπανική ομάδα, μια μέτρια δύναμη τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θέλει υποτίμηση. Όπως και καμία ομάδα στην Ευρωλίγκα. Συνεχίζω. Μπάγερ Άλμπα στο γερμανικό ντέρμπι 115-88. Άνετα η Μπάγερ την Άλμπα. Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέρας, νίκη της Βιλερμπάν. Σας τα είπα ότι η Βιλερμπάν φέτος θα είναι καλύτερη, είναι καλύτερη από πέρσι και γενικά είναι ομάδα που θα κάνει αρκετές μπόμπες. Ο Ολυμπιακός την γλίτωσε, αλλά άλλες ομάδες δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να την γλιτώσουν εύκολα. Μακάμπι Τελαβίβ, Ολυμπιακός 91-94, δύσκολα πάλι, αλλά νικηφόρα ο Ολυμπιακός. Παρότι στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πάρει μια διαφορά 10 πόντων, κατάφερε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μακάμπη και ανέτρεψε τελείως το σκορ. Είχε περάσει και με 10 πόντους στο ημίχρονο μπροστά η Μακάμπη, αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυναμικά. Και με τον Φουρνιέ πάλι στα κρίσιμα σημεία, πέτυχε σημαντικά καλάθια και ένα του Βίλιαμ Γκος, τα οποία σφράγισαν τη νίκη για Πυρός και Σιδήρου. Δύσκολη νίκη κόντρα στη Μακάμπη στο Βελιγράδι πάλι. Φέτος η Μακάμπη δεν έχει και φέτος έδρα. Η ΕΦΕΣ έκανε την έκπληξη, νίκησε μέσα στη Ρεάλ. Τώρα έκπληξη φέτος. Το λέω εγώ, εντάξει, η Real δεν είναι η Real που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά πεσμένη φέτος. Η Εφές φέτος δεν ξέρω, η Εφές φέτος είναι μια ομάδα, μία είναι στα καλά της, μία είναι στα κακά της, δεν μπορεί να την υπολογίσει μέχρι στιγμής. Οπότε σίγουρα ήταν, εντάξει, ήταν έκπληξη μπορεί να το πεις. Αν και θυμάστε πέρσι τη ματσάρα είχε γίνει, είχε φτάσει στην παράταση, το μάτς 115-112 είχε λήξει πέρσι. Γενικά, ναι, μεγάλη νίκη για την ΕΦΕΣ, η οποία ανεβαίνει και αυτή βαθμολογικά. Επίσης, μεγάλη νίκη της Φενέρμπαχτσε μέσα στο Κάουνας με 65-72. Μεγάλη νίκη για το Μιλάνο του Μεσίνα, νάτι έκπληξη εδώ, μέσα στην Παρτιζάν 81-88. Η Παρτιζάν δεν λέει να σηκώσει κεφάλι μέχρι στιγμής.
Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι εκεί, οπότε σίγουρα μπορεί να ανατρέψει το κλίμα. Να πούμε επίσης πριν τελειώσει τα παιχνίδια ότι η Μονακό έδιωξε τον προπονητή της, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, και συζητάει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Εγώ λέω ότι έχει υπογράψει ήδη, άσχετα τα περιμένουμε την Κυριακή, είναι σίγουρα με το 1,5 πόδι στη Μονακό. Η δικιά μου γνώμη πάντα, έτσι, δεν βάζω το χέρι μου στα φωτιά, αλλά βλέπω ότι το κλίμα είναι καλό. Εντάξει, τι να συζητήσουν, το οικονομικό να συζητήσουν την Κυριακή. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία. Μπαρτσελόνα πάρει 87-103, τελικά η Παρή δεν θα είναι έκπληξη φέτος. Αυτό ήταν η απάντηση του παιχνιδιού. Και κλείνουμε με το Virtus Bologna Παναθηναϊκός 97-82. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός πάλι το πήρε δύσκολα, παρότι μπορούσε να το πάρει αρκετά εύκολα, να χτίσει διαφορά, αλλά η άμυνα του, γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 6 παιχνίδια δεν είναι τόσο καλή, αλλά παίζει όσο και όσο, και στο τέλος βγάζει μπροστά Grand, Nans, Luka και παίρνει τα παιχνίδια. Ο Grand έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Grand για μένα πέρσι, γιατί ρωτάγανε, βγήκανε για το Final Four, ας πούμε, βγήκε ποιος Λούκας, ok, συμφωνώ, πέρσι το είχα κάνει και κουβέντα, αλλά για ένα γενικό σύνολο για πέρσι, πλην του σκοραρίσματος που είναι ο Ναν, πριν του Λούκα που επίσης σκοράρει, πασάρει, κάνει σχεδόν τα πάντα μες στο γήπεδο, είναι και αρχηγός της ομάδας, ο Grand νομίζω είναι ένα πολυεργαλείο που θα θέλανε πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Ένας παίχτης που ήρθε από EuroCup και σίγουρα αμφισβητήθηκε στην αρχή της περίοδου πέρσι, αλλά όχι μόνο αλλαγή δεν ήταν, έγινε και βασικότατος παίχτης. Και σίγουρα στο παιχνίδι που θα ακολουθεί μεθαύριο στο Κάουνας, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες, δεν θα είναι ούτε ο Οσμάν, θα πάει στην Εθνική Τουρκία με τον Αταμάν. Θα αναγκαστεί ο Σερέλης, που θα αναλάβει τα ενία του προπονητή, να βάλει τον Grand πιο πολύ στο 3, να παίξει με 3 γκάρντ ο Παναθηναϊκός. Και σίγουρα ο Παπαπέτρου δεν θα μπορεί να το βγάλει όλο το παιχνίδι μόνο στο 3. Θα ανέβει αρκετές φορές, νομίζω, ο Grand έχει την ιδανική σωματοδομή να βοηθήσει στο 3. Αλλά εντάξει, σίγουρα δεν ξέρω εγώ. Απλά λέω την δική μου άποψη. 77-82 Παναθηναϊκός στη Virtus. Πολύ σημαντική νίκη. Σε μια έδρα καλή, μπορώ να πω, και από κόσμο, έχει καλή ατμόσφαιρα. Η Virtus δεν είναι η Virtus που ήταν πέρσι, που είχε ξεκινήσει με αυτό το 7-7. Δεν είναι τόσο καλή φέτος από ό,τι φαίνεται η Virtus. Έχει κάποιες καλές μονάδες, έχει κάτι παλιές καραβάνες, Μπελινέλη και Σεγγέλια, αλλά εντάξει, και αυτή μπορεί όσο έχει το roster της ικανότητα να φτάσει. Εντάξει, εγώ θα την είχα και πιο πάνω με το roster της, αλλά σίγουρα εντάξει, δεν μπορώ να πέσουμε πάντα μέσα στις προβλέψεις μας. Βλέπουμε ομάδες όπως η Πάρη που δεν την πρόβλεψε κανείς να είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή και να συνεχίζει, δηλαδή, σταθερά να παίζει καλό μπάσκετ. Δεν είναι, και οι ήττες που έχει κάνει είναι στο όριο. Με την Μπάγκερ, ας πούμε, 103-101 στο όριο έχασε μέσα στο Μονάχο. Λοιπόν, περνάμε και στη βαθμολογία. Να πούμε, η Φενέρ είναι πρώτη με 8-2, μόνη πρώτη. Μετά υπάρχει μια πενταπλή ισοβαθμία. Δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 7-3, τρίτος ο Ολυμπιακός επίσης με 7-3, η Παρή με 7-3, η Μπαρτσελόνα με 7-3 και η Μπάγκερ στην έκθεση με 7-3. Ο δεύτερος με τον έκτο έχουν ισοβαθμίες. Συνεχίζουμε στην 7η θέση, η Μονακό έπεσε στο 6-4. Επίσης η Εφές ανέβηκε στο 6-4 μετά την νίκη της μέσα στη Ρεάλ. Στην 8η θέση, στην 9η θέση, η Αλγκύρης Κάουνας έπεσε στο 6-4 και στη 10η θέση ανέβηκε ο Ερυθρός Αστέρας με 5-5. 11η Ρεάλ και εκτός θέση play-in με 4-6, 12η η Μπασκόνια επίσης με 4-6, 13η το Μιλάνο ανέβηκε στο 4-6, η Μακάμπη έπεσε στο 3-7, 14η, 15η η Βιλερμπάν στο 3-7 ανέβηκε με την νίκη της κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η Παρτιζάν έπεσε στο 2-8 και στη 16η θέση, μέχρι στιγμής είναι η απογοήτευση σεζόν μαζί με Άλμπα, εντάξει το Άλμπα το περιμέναμε, και Βιλερμπάν, είναι δύο απογοητεύσεις σεζόν μέχρι στιγμής. 17η Βίρτους Μπολόνια επίσης στο 2-8 και Ουραγός επίσης στο 2-8, 18η η Άλμπα Βερολίνου. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη αγωνιστική.
η οποία ξεκινάει σήμερα, όπως σας είπα εδώ τώρα στις 9.30 ώρα, σε 20 λεπτά, σε 20 λεπτά Virtus Bologna Fenerbahce. Δύσκολη έξοδος για τη Φενέρ. Η Μπολόνια σίγουρα θα θέλει την νίκη και η Φενέρ θέλει, αλλά η Μπολόνια είναι αρκετά χαμηλά. Αύριο στις 7.30 Ανατολού Εφές Παρί, σπουδαίο παιχνίδι. Το γαλλικό ντέρμπι της EuroLeague, Μονακό Βιλερμπάν. Εντάξει, γαλλικό το λες ντέρμπι τα τελευταία χρόνια, γιατί τώρα μπήκε εκεί Παρί, θα έχουμε άλλα ντέρμπι. Το Μονακό Παρί θα είναι πιο μεγάλο ντέρμπι, αλλά και εδώ μπορεί να γίνει η έκπληξη. Μονακό Βιλερμπάν λοιπόν στις 8 η ώρα αύριο. Επίσης αύριο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας, Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Εδώ σας θέλω. Έχει να πέσει εδώ. Ου, χαμός θα γίνει. Τρομερό παιχνίδι αναμένεται. Ή θα συνεχίσει τον Νικηφόρο Σερή που έχει χτίσει ο Σφερόπουλος από πέρσι κοντρα στον Ομπράντοβιτς. Ή θα αρχίσει η επαναφορά. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Είναι ένα ντέρμπι. Στα ντέρμπι τα πάντα γίνονται. Και σίγουρα θα ψάξει την αντίδραση η Παρτιζάν, αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας θα θέλει μπροστά στον κόσμο του να πάρει το μεγάλο ντέρμπι, και το ντέρμπι είναι και ντέρμπι Γοήτρου, και για να ανέβει ακόμα ψηλότερα στη βαθμολογία της EuroLeague. Ολυμπιακός Μπασκόνια σε 9 και 4 από το ΣΕΦ. Επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Και Μιλάνο Μακάμπι Τελαβίβ στις 9.30 και κλείνουμε 10 παρατέταρτο το Real Alba Βερολίνου. Νομίζω το πιο εύκολο παιχνίδι της αγωνιστικής πρέπει να είναι αυτό για το γηπεδούχο. Και την Παρασκευή δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με τη Τζαλγκίρις Κάουνας σε μια έδρα δύσκολα περνάει τελευταία. Ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας. Και θα έχει και τέσσερις απουσίες. Μωραήτης, ο Κωνσταντοκούμπο είναι εκτός τραυματίας. Ο Μωραήτης θα βοηθήσει την προσπάθεια της Εθνικής με τη Μεγάλη Βρετανία αύριο και αυτό το παιχνίδι στις 14.15 απευθείας από την ΕΡΤ. Αλλά και ο Κωνσταντοκούμπο είναι τραυματίας και ο Γκριγκόνης επίσης παραμένει τραυματίας με ένα πρόβλημα στη μέση, και ο Τσεντί Οσμάν έχει κληθεί από τον Εργίν Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας για το παιχνίδι με την Ουγγαρία που είναι επίσης αύριο. Και κλείνουμε με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει την Παρασκευή στις 9.30 ώρα, το Bayern Barcelona εννοώ. Η Bayern είναι πολύ καλή ομάδα, η Barcelona και επίσης πολύ καλή ομάδα. Εδώ θα γίνει χαμός. Αρκετοί θα πείτε σίγουρα Μπαρτσελώνα, εγώ θα πω Μπάγερ, εδώ δίνω Μπάγερ σαν φαβορή για νίκη. Βέβαια εννοείται η Μπαρτσελώνα έχει πιο βαριά φανέλα και μπορεί να κερδίσει, αλλά θα γίνει μάχη μεγάλη, έτσι προβλέπω. Και έτσι θα κλείσει και η 11η αγωνιστική. Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ όσους μπήκατε στο live και με ακούσατε και με βλέπετε κιόλας, είναι και τηλεοπτικό. Ευχαριστώ πολύ όσους μου στείλαν τα μήνυματά τους και συνεχίζουν και με ακούνε κάθε Τετάρτη. Για όσους καινούργιους μπήκανε, κάθε Τετάρτη παιδιά pre-game η εκπομπή, κάθε Τετάρτη εδώ στο NSTV θα βάζω και link στο προφίλ μου στο Facebook Κώστας Σαραντόπουλος και στην σελίδα την προσωπική στο Facebook Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, θα στο βγάλει σαν ραδιοφωνικός παραγωγός λοιπά, και στο προφίλ μου και στη σελίδα μου θα ανεβάζω το link για να μπαίνετε στο live. Θα σας ανοίγει δηλαδή τη σελίδα απευθείας NSTV Live και θα πατάτε στο πλαισιάκι, σε στυλ YouTube είναι το τετράγωνο πλαισιάκι, το play, και θα μπαίνετε κανονικά. Άμα δεν με βλέπετε κατευθείαν αμέσως, επειδή έχει λίγο μια μικροκαθυστέρηση 3-4 δευτερολέπτων, θα μην απορρίστε, θα έρθει μόνη της ξαφνικά η εικόνα του ζωντανού. Μπορείτε να στέλνετε όπως είπα τα μηνύματά σας στο προσωπικό και στο προσωπικό μου και γενικά στη σελίδα του NSTV. Και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, ίδια ώρα, 8 η ώρα, 8 με 9. Σήμερα αργήσαμε λίγο, γι' αυτό τελειώσαμε 9 και 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδας. Καλή επιτυχία στην Εθνική αύριο στο μπάσκετ με την Αγγλία και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στις διαβολοβδομάδες που έρχονται, όπως επίσης και στον ιστορικό Πανιόνιο για την μεγάλη μάχη που θα δώσει για το δεύτερο γύρο της Super League 2. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω, να περνάτε όμορφα, καλό βράδυ.